Και έχουμε στην αίθουσα σύνταξη τον Γιάννη Γιακά, ο οποίο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Καθώ Γιάννη, έχουμε και πάλι κάποια εξέλιξη με τι διπλωματικέ επικοινωνίε που κάνει ο πρόεδρο τη Ουκρανία. Ακριβώ πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρο Ζελένσκι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ναύταλη Μπένετ. Να θυμίσουμε ότι η διαμεσολαβητική ικανότητα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε κρυθεί ω εξαιρετικά σημαντική τι προηγούμενε ημέρε, καθώ είχε μία συνάντηση από κοντά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πριν και μετά από αυτή τη συνάντηση, είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανό Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το Ισραήλ για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και είπε πως με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό συζήτησαν τρόπους ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και η βία. Mm -hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ε, ότι η διπλωματική προσπάθεια του Ισραήλ συνεχίζεται. Νέα επικοινωνία λοιπόν του Μπένετ με τον ε, Ζελένσκι ε, και αυτό πάρα πολύ ε, σημαντικό. Ε, θυμίζουμε επίσης ότι η διαμεσαλλογητική αυτή προσπάθεια του Ισραήλ είχε ξεκινήσει με επισκέψεις και ταξίδια ακόμα και μέσα στην νύχτα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς ε, θα έχουμε νεότερα και από αυτό το επίπεδο και από αυτό το κομμάτι της diplomáticas